σας και τον πελάτη που εκπροσωπείτε. Όχι, τι είναι η ηλικία. Αθηνά, Χαρβαλάκου, Γλύκα και ο Αντολέας μου είναι 40 χρόνια. Τι αποφάσισε ο ανακριτής για τον Αντολέας, κυρία? Λοιπόν, απολογήθηκε πρώτος ο Αντολέας μου, πρώτος τον πρώτον. Ουσιαστικά είχαμε την πρώτη κρίση, την πρώτη δικαστική κρίση στην υπόθεση. Αφέθηκε ελεύθερος. Ήταν πολύ σαθρά τα στοιχεία που τον ενέπλεξαν. Εμείς οφείλουμε να πούμε ότι 3 μέρες άγεται και διασύρεται αδίκως. Γι' αυτό άλλωστε αξιολογήθηκαν τα στοιχεία και κατέληξε σε αυτή την πρώτη κρίση η δικαιοσύνη. Να πω ότι είμαι πάρα πολύ ευτυχής που την συγκεκριμένη υπόθεση την χειρίζονται 2 εμπειρότατοι και ακριβοδίκαιοι ανακριτές. Από την πρώτη στιγμή ξεκαθάρισαν ότι δεν τους ενδιαφέρει τι ψηφίζει, ποια είναι η ιδεολογία του. Εδώ διερευνώνται ενέργειες και μόνο. Γι' αυτό παρακαλώ πάρα πολύ. Προφανώς επειδή δήλωσε ο ίδιος ότι δεν είναι μέλος Χρυσής Αυγής. Υπήρξε αυτή η απάντηση από τους ανακριτές. Φυσικά και το δήλωσε. Φυσικά και το δήλωσε. Δεν έχει καμία σχέση με την Χρυσή Αυγή. Δεν υπάρχει καμία καταγεγραμμένη συνομιλία. Υπήρξε απλά ένα τον ενέπλεξαν. Να τον αφορά, υπήρχε ένα στίγμα σε κλίση 3 ώρες πριν από το συμβάν. Και αυτή η κλίση ήταν από συγγενικό του πρόσωπο απλώς. Ήταν συγγενικό του πρόσωπο αυτό που τηλεφώνησε και είναι κατηγορούμενος. Πρόσωπο, ναι, δεν έχει καμία περαιτέρω εμπλοκή. Να πω παρακαλώ θερμά ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί το θέμα με φιδό, με σύνεση.